Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές, ακούσαμε σήμερα τον Πρωθυπουργό να θέλει να εμφανίζει τον εαυτό του ως τον εκπρόσωπο του Ελευθερίου Βενιζέλου. Έχουμε ακούσει πολλά σε αυτή την αίθουσα που αναδεικνύουν την αλαζονία του και την αμετροέπειά του. Έπιασε το νήμα της ιστορίας από πολύ μακριά και το φτάνει βαριά μέχρι τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Πού να πάει στην τελευταία 20ετία για να μας μιλήσει για Ευρωπαϊκή Ένωση ως ο δήθεν πιο φιλοευρωπαίος αρχηγός κόμματος στην Ελλάδα? Τι να πρωτοπιάσουμε? Εμείς βάλαμε τη χώρα στην Ευρωζώνη και εσείς πήγατε να βγάλετε τη χώρα από την Ευρωζώνη. Το 2009 η χώρα κινδύνευσε με τις δικές σας επιλογές να μείνει εκτός της ζώνης του ευρώ. Και όχι από κάποιους που σήμερα δεν υπάρχουν σε αυτή την αίθουσα, προσωπικά από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν θυμάται τι ψήφισε το 2010, το ξέχασε? Αν η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ τότε τον είχε ακολουθήσει, η χώρα δεν θα ήταν στη ζώνη του ευρώ. Και μπορεί όλα αυτά βεβαίως να μην τα βλέπουμε στα κανάλια, στα μίντια, στα site, διότι οποιοδήποτε άλλος έλεγε τέτοιες αμετροέπειες θα είχε εκτεθεί, όπως έχει πει πολλά το τελευταίο διάστημα, όπως π.χ. ότι έχουμε ελευθερία του τύπου γιατί μας επιτρέπεται να μιλάμε. Ελευθερία του τύπου σε μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα κατά τον Πρωθυπουργό είναι η ελευθερία της γνώμης. Αν το είχε πει οποιοδήποτε άλλος από αυτή εδώ την αίθουσα, θα γελούσε και το παρδαλό κατσίκι ένα μήνα. Επίσης, τον ακούσαμε να λέει για το μάτι. Κάθε Έλληνας πολίτης καταλαβαίνει και νιώθει ότι αυτή η απόφαση της δικαιοσύνης είναι ασύμμετρη με το μέγεθος της καταστροφής. Είναι ασύμμετρη με τον άδικο, βίαιο θάνατο 104 συνανθρώπων μας στο μάτι. Και κρίνονται. Και οι κρίνοντες κρίνονται. Αλλά ο Πρωθυπουργός δεν είναι αυτός, αν δεν κάνω λάθος, που αξιοποίησε πρόσωπα που είχαν πρωταγωνιστήσει στην καταστροφή και στην τραγωδία στο μάτι? Γιατί κράτησε και αξιοποίησε τον κύριο Τσουβάλα? Ποιες δουλειές εξυπηρέτησε? Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και ποιες δουλειές εξυπηρέτησε ο κύριος Μητσοτάκης και ποια ήταν τα κίνητρά του μετά να τον αποπέμψει. Άρα μαθήματα φιλοευρωπαϊσμού, αξιακής πολιτικής, αξιοκρατίας και μεταρρύθμισης, όχι σε μας. Είστε μία κυβέρνηση η οποία έχει υπονομεύσει πολλάκι στο κράτος δικαίου στη χώρα. Θέλω λοιπόν να αναλογιστούμε αν μπορεί η Νέα Δημοκρατία, η σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με πρωθυπουργό τον κύριο Μητσοτάκη, να μεταρρυθμίσει τη δικαιοσύνη. Μπορεί να εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός αυτή την κυβέρνηση να μεταρρυθμίσει τη δικαιοσύνη? Ποιους? Αυτούς που ακόμη και σήμερα, 2 χρόνια σχεδόν μετά τις υποκλοπές, δεν έχει κληθεί ο στενότερος συνεργάτης του Πρωθυπουργού και ανιψιός του, κύριος Δημητριάδης, από τη δικαιοσύνη? Σε αυτούς θα εμπιστευτούμε τη μεταρρύθμιση? Ούτε οι επιχειρηματίες των λογισμικών, ούτε βεβαίως ο διευθυντής της Νέας Δημοκρατίας και τότε Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών, που εξήγαγε τα λογισμικά αυτά σε αυταρχικά καθεστώτα της Αφρικής, όπου ζωές ανθρώπων κινδυνεύουν. Εσείς θα μεταρρυθμίσετε τη δικαιοσύνη? Ποιοι? Αυτοί που μετά από πολλά χρόνια βρέθηκε η κυβέρνηση
μιμούμενοι και το ΣΥΡΙΖΑ, να επιτεθεί ευθέως σε ανεξάρτητες αρχές και δικαστικούς επειδή έκανε τη δουλειά τους. Θα ξεχάσουμε τι έλεγε ο κύριος Γεωργιάδης και ο Πρωθυπουργός για τον κύριο Ράμο. Εσείς θα μεταρρυθμίσετε δικαιοσύνη? Ποιοι λοιπόν θα μεταρρυθμίσουν τη δικαιοσύνη? Αυτοί που το Συμβούλιο Επικρατείας ομόφωνα παρακαλώ έβγαλε αντισυνταγματικό το νόμο του κυρίου Τσιάρα, ένα νόμο κομμένο και ραμμένο για τη συγκάλυψη του σκανδάλου των υποκλοπών. Σε εσάς θα εμπιστευτούμε αυτή τη μεγάλη μεταρρύθμιση? Ή μήπως δεν είστε εσείς που δεν σεβαστήκατε ούτε το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, που το πήραμε αυτούσιο, δεν αλλάξαμε ούτε λέξη, το φέραμε και το θέσαμε στην Ολομέλεια για να γίνει προανακριτική επιτροπή για την απιστία και την παράβαση καθήκοντος του υπουργού σας κυρίου Καραμαλή, και την αρνηθήκατε? Δεν σέβεστε ούτε την ελληνική δικαιοσύνη, ούτε τις ανεξάρτητες αρχές, ούτε την ευρωπαϊκή δικαιοσύνη, όταν βεβαίως αυτή η δικαιοσύνη πλήττει την εξουσία σας. Ποιοι λοιπόν θα φτιάξουν τη δικαιοσύνη? Αυτοί που μία εφημερίδα ένα πρωί είχε ένα πρωτοσέλιδο που εμφάνιζε ότι κάποιοι πήραν λίγες ώρες μετά την τραγωδία στα Τέμπη ηχητικό υλικό από τον ΟΣΕ, το αλλίωσαν και το έδωσαν σε φιλικό μέσο για να ενισχύσουν τους μηχανισμούς της προπαγάνδας τους, ότι για όλα αυτά είναι ο σταθμάρχης και αυτοί δεν έχουν καμία ευθύνη που δεν υλοποίησαν την 717 και την τηλεδιοίκηση με 54 εκατομμύρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καμία ευθύνη. Αυτός ήταν ο στόχος της αλλίωσης και της προπαγανδιστικής μηχανής της Νέας Δημοκρατίας. Λίγες ώρες μετά την τραγωδία που δεν ξέραμε πόσους νεκρούς έχουμε, πόσους αγνοωμένους που έκλαιγε όλη η Ελλάδα. Και ο Πρωθυπουργός, επειδή έχει μάθει να το χαϊδεύουν τα μίντια, έκανε εφηφιστιακή έκρηξη. Μας βάλανε συμφέροντα, τον ρίγουν τα συμφέροντα που τον έφτιαξαν, τα συμφέροντα που το ίδιο βράδυ συνομιλούσαν με τους στενότερους τους συνεργάτες. Μπορούμε να εμπιστευτούμε αυτόν τον αναξιόπιστο πρωθυπουργό που το πρωί κατήγγειλε τα συμφέροντα με τα οποία διαπλεκόταν το βράδυ οι στενότεροι τους συνεργάτες? Αξιοπιστία μηδέν για τον κύριο Μητσοτάκη. Αλλά θα μου πείτε, είναι φιλοευρωπαϊστής ένας πρωθυπουργός? Θα σου πω εγώ τι θα έκανα στη θέση του. Γιατί ακούσαμε να λέτε και μετά που τα έβγαλε και η Καθημερινή, ότι το ξέραμε, λέει, αυτό το θέμα. Σιγά το θέμα, το ξέραμε. Αν εγώ ήμουν πρωθυπουργός, θα το είχα πάρει μόνος μου να το πάω στη δικαιοσύνη. Θα είχα πάει μόνος μου, κύριε Βορύδη, να καταθέσω αναφορά στον Άριο Πάγο για να μάθω ποιος την εποχή της δικής μου πρωθυπουργίας για αυτή την ασεβή στάση απέναντι στους νεκρούς της τραγωδίας των Τεμπών. Αλλά γιατί δεν πήγατε? Περιμένατε να πάμε εμείς? Γιατί δεν πήγατε? Γιατί εσείς είστε πίσω από όλα. Πίσω από όλα τα σκάνδαλα, πίσω από την υπονόμευση του κράτους δικαίου και εν τέλει του πυρήνα των ευρωπαϊκών αξιών είναι η Νέα Δημοκρατία, για τον δεν δικαιούται ο Πρωθυπουργός να μας κάνει μαθήματα φιλοευρωπαϊσμού λίγο πριν τις ευρωπαϊκές εκλογές σε αυτή εδώ την αίθουσα. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, για να φτάσω στο σημερινό νομοσχέδιο, τι έχει συμβεί σήμερα? Όπως και στον ποινικό κώδικα, που πάλι είχε παρουσιάσει ο Υπουργός Δικαιοσύνης ότι είναι μια μεγάλη μεταρρύθμιση, είναι και αυτό το νομοσχέδιο, όπως και το προηγούμενο, απτό παράδειγμα. Γιατί πρέπει ο Έλληνας πολίτης να αποφεύγει τις κακές, πολύ κακές απομιμήσεις? Δεν έχουν καμία σχέση με την έννοια της μεταρρύθμισης. Την προηγούμενη φορά είχαμε τον ποινικό λαϊκισμό στον ποινικό κώδικα. Ένα κώδικα που για πρώτη φορά δεν προετοιμάστηκε από μια νομιμοπαρασκευαστική επιτροπή, όπως είναι η συνήθεια διαδικασία
για τέτοιου είδους κεφαλαιόδη ζητήματα, αλλά από τον Υπουργό και κάποιους λίγους μετακλητούς του υπαλλήλους. Το ίδιο φαίνεται ότι σημαίνει και σήμερα με το δικαστικό χάρτη. Ένα νομοσχέδιο που χαρακτηρίζεται από προχειρότητα, υπάρχει απουσία συνεκτικού σχεδίου για την αναμόρφωση της δικαιοσύνης. Εμείς προφανώς δεν αμφισβητούμε ότι υπάρχει ζήτημα στην απονομή δικαιοσύνης της χώρας μας, αλλά δεν το λέμε εμείς, το λένε διεθνείς οργανισμοί και είναι και εμπειρία πολλών πολιτών στη χώρα μας. Το καταδεικνύουν με διάφορους τρόπους οι διεθνείς οργανισμοί. Υποθέσεις παίρνουν πάρα πολύ χρόνο να εκδικαστούν και περιορίζεται η πρόσβαση και η εμπιστοσύνη των πολιτών προς τη δικαιοσύνη. Άρα ναι, χρειαζόμαστε μία μεταρρύθμιση, αλλά κανονική μεταρρύθμιση. Εσείς βιαστικά και πρόχειρα, ο λόγος κατά την ταπεινή μου άποψη που αιτιολογώ αυτό που κάνετε, είναι η βιασύνη σας να μην χάσετε τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης. Μια βιασύνη που συνοδεύεται με την απόλυτη προχειρότητα. Έρχεστε λοιπόν να ενοποιήσετε του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας, καταργείτε ειρηνοδικεία, τα εντάσσετε στα πρωτοδικεία, με αποτέλεσμα να βρεθούν ειρηνοδίκες να δικάζουν ποινικές και αστικές υποθέσεις, για τις οποίες όμως δεν έχουν εκπαιδευτεί. Στο νομοσχέδιο προβλέπεται την υποχρεωτική επιμόρφωση των ειρηνοδικών στον τομέα του ποινικού δικαίου και της ποινικής δικονομίας. Δεν έχετε όμως προβλέψει τίποτα ως το πώς θα γίνει η επιμόρφωση, η αξιολόγηση και φυσικά αν επαρκεί ο χρόνος μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου του 2024, ώστε να μπορούν να δικάζουν αστικές υποθέσεις διευρυμένης αρμοδιότητας και ποινικές για πρώτη φορά. Όσο δε αφορά τον δικαστικό χάρτη, την αναδιάρθρωση νέων δικαστηρίων, αλλά και τον καθορισμό της νέας κατατόπων αρμοδιότητας, φαίνεται να γίνεται χωρίς να προκύπτουν σαφή και ενιαία κριτήρια, αλλά βάσει δικών σας πελατειακών σχεδιασμών, όπως αποδεικνύει η απουσία της απαιτούμενης χωροταξικής προπαρασκευής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, το Μεσολόγγι, που είναι πρωτεύουσα του νομού. Οι κτηριακές υποδομές που υπάρχουν είναι το λιγότερο ανεπαρκείς, δημιουργώντας ουσιαστικά προβλήματα. Τέλος, όσο αφορά τους δικαστικούς υπαλλήλους, γιατί ακούσαμε τον Πρωθυπουργό για να μιλάει πολλούς δικαστές. Για δικαστικούς υπαλλήλους, κουβέντα. Σύμφωνα με το πόρισμα της Παγκόσμιας Τράπεζας, της οποίας εσείς ζητήσατε συνδρομή, αυτή είναι επικαλείστε συνεχώς, διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην απονομή της δικαιοσύνης. Τα μέτρα του δικαστικού χάρτη και η σχετική ανακατανομή των πόρων δεν μπορούν όμως να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις του προσωπικού. Πρόκειται για ουσιαστική ανακύκλωση του προσωπικού που όμως δεν επαρκεί και πρέπει να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτή τη σημαντική πρόκληση. Όμως είναι και πλέον φανερό ότι όσο και αν διαφημίζεται τον πολυδύναμο εξυγχρονισμό, το μόνο που σας ενδιαφέρει είναι οι διευθετήσεις και όχι οι μεταρρυθμίσεις. Το είδαμε πρόσφατα και σε άλλα νομοσχέδια. Στα μη κερδοσκοπικά, μη κρατικά, που ήρθε και σήμερα ο Πρωθυπουργός, σήμερα τα είπε μη κρατικά, τότε τα έλεγε μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά, δεν είχε αποφασίσει ούτε ο ίδιος, αλλά αποφάσισε η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής, που τον εκθέτει ανεπανόρθωτα, ότι ο τρόπος που νομοθέτησε είναι για κερδοσκοπικά μη κρατικά και όχι για μη κερδοσκοπικά, γι' αυτό αρχίζει και τρώει τη λέξη. Και μάλιστα ήρθε εδώ να μας κάνει μαθήματα, όταν ο ίδιος έλεγε τότε ότι ξέρετε δεν μπορώ να κάνω πολλά γιατί κινούμε στα όρια του συντάγματος. Αφού λοιπόν κινείσαι στα όρια του συντάγματος, γιατί δεν περίμενες να κάνουμε αυτό που λέγαμε όλοι μαζί, αναθεώρηση του άρθρου 16, βάζοντας μέσα στο άρθρο τη δυνατότητα λειτουργίας μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων. Γιατί, τι σας έκανε να πιέζετε και να βιάζεστε? Τι σας έκανε? Αυτό που μάθαμε τότε, ότι 10 μέρες πριν στην Επιτροπή Ανταγωνισμού το γνωστό φαντ με το Πανεπιστήμιο Κύπρου είχε καταθέσει αίτηση για να δημιουργήσει μια εταιρεία η οποία θα κάνει
τα μη κρατικά, δήθεν μη κερδοσκοπικά, που εν τέλει θα είναι κερδοσκοπικότατα. Και προσέξτε, αντί να το χαμηλώσει το θέμα, έχει το θράσος και το επαναφέρει συνεχώς. Εδώ θα είμαστε για να δούμε από όλα αυτά που είπε ο κύριος Πυρακάκης, ποια θα έρθουν στην Ελλάδα. Όχι ταμπέλες, πανεπιστήμια, για να καταλάβει ο ελληνικός λαός ότι το μόνο που σας κρατάει όρθιους είναι τα συμφέροντα και τα μίντια. Δεν θα ξεχάσουμε τι έγινε τον Ιούνιο του 2023. Που και τότε με θράσος ο Πρωθυπουργός και εσείς όλοι μαζί λέγατε φοροκαταιγίδα του Πασόκ. Έπαθε το Πασόκ ατρούγκαλο. Επειδή λέγαμε να φορολογήσουμε τα μερίσματα άνω των 100.000 ευρώ. Πόσοι Έλληνες έχουν 1,5 εκατομμύριο μετοχές. Ευρώ μετοχές. Πόσοι Έλληνες. Θα κάναμε σφοροκαταιγίδα και είδατε μετά από μερικούς μήνες και τι είπατε. Είπατε ότι δεν φορολογείται εισοδήματα αλλά φορολογείται επαγγέλματα. Όλα αυτά πρέπει να τα θυμόμαστε γιατί έρχονται εκλογές και στο ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας δεν θα υπάρχει μόνο το όνομα του κύριου Μητσοτάκη όπως είπε πρόσφατα για να ενισχύσει την προεκλογική εκστρατεία αλλά και το όνομα του Κώστα Καραμαλή του Αχιλλέως που χειροκροτούσατε όλοι μαζί εδώ μέσα δείχνοντας ότι έχετε αποκοπεί από την κοινωνική πραγματικότητα. Αλλά μαθήματα μεταρρύθμισης μας κάνατε και για το ΕΣΥ. Σε εμάς που το ιδρύσαμε, ήρθατε πριν από μερικές μέρες, καταθέσατε μία τροπολογία με τα μεσονύχτια, όπως συνηθίζεται σε αυτές τις περιπτώσεις, χωρίς διαβούλευση επιτροπές, προς Θεού είναι βάσανο αυτό για σας. Και τι κάνετε, επί της ουσίας ιδιωτικοποιείτε την υγεία. Μας κάνατε πάλι μαθήματα τηλεπαράθυρα που συνήθως γίνεται μόνοι σας και με υποψήφιους ευρωβουλευτές σας, είναι ωραίο αυτό, αν βλέπεις το πάνελ, είναι όλη Νέα Δημοκρατία. Ο δημοσιογράφος που ρωτάει, αυτός που απαντάει, αυτοί που σχολιάζουν, είναι φοβερό. Είναι ένα πάνελ Νέας Δημοκρατίας. Τους βαφτίζουν και ειδικούς, είναι όλοι ειδικοί. Ειδικοί για τα εξωτερικά, ειδικοί για τα νομικά, ειδικοί για τα θέματα υγείας, αλλά όλοι με κομματική ταυτότητα Νέας Δημοκρατίας. Αλλά τι είπε ο Πρωθυπουργός, έχουμε ελευθερία του τύπου. Αυτή είναι η ελευθερία του τύπου της Νέας Δημοκρατίας του 2024. Μας κάνανε λοιπόν μαθήματα και για το ΕΣΥ. Για να τα δούμε αυτά τα μαθήματα. Ποια μαθήματα. Δεύτεροι σε ιδιωτικές δαπάνες είμαστε στην Ευρώπη των 27. Στοιχηματίζω του χρόνου είμαστε πρώτοι. Θα ξεπεράσετε και τη Βουλγαρία. Και υπηρετείτε δύο συγκεκριμένα συστήματα τα οποία ελέγχουν το 75% των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ολιγοπόλιο στην υγεία, ολιγοπόλιο στις τράπεζες, ολιγοπόλιο στα τρόφιμα, ολιγοπόλιο στην ενέργεια, αλλά είναι φιλελεύθερος ο κύριος Μητσοτάκης. Τέτοιο φιλελευθερισμό, τι να σας πω, δεν υπάρχει καμία επιστήμη οικονομική παγκοσμίως που να μπορεί να τον δικαιολογήσει. Καμία. Καμία ρύθμιση, καμία ανταγωνιστικότητα στην αγορά, ολιγοπόλια στα ολιγοπόλια. Αλλά είναι φιλοευρωπαϊστής με τις υποκλοπές και υπηρέτης των ολιγοπολίων και φιλελεύθερος στα ευρωπαϊκά. Ξέρετε, δεν σας αρέσει να λέμε ούτε ουγγαροποιείτε την Ελλάδα, να σου πω, εμένα δεν μου αρέσει ακόμη περισσότερο, γιατί έχω αντιμετωπίσει αυτά τα καθεστώτα, τα οποία ήταν στην πολιτική ομάδα του Λαϊκού Κόμματος για πάρα πολλά χρόνια, μέχρι να ντραπεί να τους πάτε λίγο παραπέρα. Αλλά η αλήθεια είναι μόνο μία. Είστε πρωταθλητές να εκθέτετε τη χώρα παγκοσμίως. Επί της εποχής σας δεν υπάρχει διεθνές μέσο ενημέρωσης που δεν έχει ασχοληθεί με άσχημο τρόπο με τη χώρα μας. Αλλά λέει εμείς εκθέτουμε την Ελλάδα. Είδατε πουθενά να με μπλέκουν εμένα με υποκλοπές, με σκάνδαλα, με ολιγοπόλια, με τη φτωχοποίηση της χώρας, ανάπτυξη της φτώχειας, έλεγαν οι Financial Times. Ούτε για το Πασόκ λένε, ούτε για μένα. Για εσάς και τον κύριο Μητσοτάκη λένε. Εσείς λοιπόν εκθέτετε τη χώρα παγκοσμίως. Κάθε μήνα υπάρχει ένα θέμα.
Δεν σας αρέσει το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που το ψήφισαν και δικοί σας ευρωβουλευτές. Για το State Department δεν είπατε τίποτα. Για το State Department δεν είπατε τίποτα. Ποια είναι τα πρόσωπα που έχουν δεχθεί κυρώσεις από το State Department? Ποια είναι αυτά? Αφού δεν σας αρέσει η μια πλευρά της Δύσης, να πάμε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Από όποιο να το πιάσεις δεν το σώζεται. Και βέβαια ο Πρωθυπουργός μας είπε, συγγνώμη, ο Υπουργός Υγείας μας είπε, για να το κλείσω το θέμα της υγείας, ότι είστε αντιμεταρρυθμιστές γιατί δεν θέλετε τα απογευματινά χειρουργία. Τα θέλουμε τα απογευματινά χειρουργία. Ο Αλέκος ο Παπαδόπουλος από το 2001 είχε προτείνει τη θεσμοθέτησή τους. Αλλά πώς? Με προσωπικό. Με ένα χαμηλό αντίτιμο. Όχι να παίρνουν τα βαριά πρωινά να τα πάνε στο απόγευμα. Και ούτε να βάζουν ιδιώτες γιατρούς από το παράθυρο. Αυτό είναι ένα αντικίνητρο. Είναι αντικίνητρο για να πάνε νέοι γιατροί στο ΕΣΥ. Όταν έχουμε τέτοιες ελλείψεις. Κάντε ότι δεν το καταλαβαίνετε. Άρα είστε ταυτισμένοι με την ακρίβεια κάθε είδους στον τόπο μας. Ακρίβεια στην υγεία, ακρίβεια στα τρόφιμα, ακρίβεια στην ενέργεια, ακρίβεια στα ενίκια. Η εποχή σας είναι μια εποχή ακρίβειας. Και βέβαια μας έκανε και μάθημα γιατί δεν ψηφίσαμε την επιστολική ψήφο. Τι να πω. Εμείς τη βάλαμε στο Σύνταγμα. Το ξεχνάτε? Το Πασόκ την έβαλε στο Σύνταγμα. Ναι, είπαμε στην Επιτροπή. Εσείς φέρατε τροπολογία εκπρόθεσμη για να εγκλωβίσετε και να κοροϊδέψετε την αντιπολίτευση. Γιατί αυτή είναι η νομοθετική σας κουλτούρα. Αυτή είναι η νομοθετική σας κουλτούρα. Αλλά να φύγω από αυτό. Ένα συντηρητικό κόμμα είστε. Είστε πρωταθλητές σε αυτές τις πρακτικές. Τα κάνετε και παλιότερα. Αλλά να μας κάνει μάθημα ο κύριος Μητσοτάκης για την επιστολική ψήφο, όταν πριν από μερικές εβδομάδες μάθαμε ότι η κυρία Σημακοπούλου έχει χιλιάδες απόρριτα στοιχεία Ελλήνων εκλογέων του εξωτερικού στο γραφείο της, ότι έχετε κάνει το Υπουργείο Εσωτερικών εκλογικό κέντρο της Νέας Δημοκρατίας, ότι τα στοιχεία αυτά τα μοίραζε ο γραμματέας αποδήμου της Νέας Δημοκρατίας. Ένας πάτσης των δανείων ήταν ο γραμματέας του αποδήμου. Αν πάρουμε τον κομματικό σκελετό της Νέας Δημοκρατίας, κάθε γραμματέας και ένα σκάνδαλο. Και δεν φτάνει μόνο αυτό. Ήρθε σήμερα εδώ και δεν είπε μία κουβέντα για τη διάρρηξη. Μα καλά. Σε ποιους νομίζετε ότι μιλάτε? Τόσο πολύ περιφρονείτε τη λογική μας. Δεν φοβάστε τίποτα? Δεν έχετε την αίσθηση του καθήκοντος και του σεβασμού του Κοινοβουλίου? Μία κουβέντα να πει. Είναι φερόμενη διάρρηξη? Έγινε, δεν έγινε? Είναι ο διευθυντής διεξαγωγής των εκλογών που έχουμε σε μερικές εβδομάδες? Θέλουμε καθαρή απάντηση, κύριε Βορύδη και κύριε Φλωρίδη. Είναι φερόμενη διάρρηξη? Έγινε? Τι πήρανε? Τι πήρανε από το γραφείο του? Τι πήρανε από το γραφείο του? Σήμερα εδώ καθαρή απάντηση. Με τα email κοροϊδεύατε το λαό 10 μέρες. Ότι τα μάζεψε μόνη της. Αυτά λέγατε. Στα κανάλια, η προπαγάνδα σας. Τώρα τι συνέβη? Μία καθαρή απάντηση. Έγινε διάρρηξη, ναι ή όχι, και τι πήρανε, για να ξέρουμε αν μπορούμε να εμπιστευτούμε την κυβέρνησή σας. Και αν η απάντηση σημερινή σας δεν είναι καθαρή, πρέπει να παραιτηθεί αύριο το πρωί η κυρία Κεραμέως, διότι επί της εποχή της έχει γίνει το Υπουργείο Εσωτερικών εκλογικό κέντρο της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά δεν σας αρέσουν οι δείχτες. Θέλετε, λέει, να μιλάμε με στοιχεία. Είπε, λέει, η Ευρωπαϊκή Επίτροπη, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κολλητή του, κυρία Φοντερ Λάιεν. Δηλαδή, θα έχουμε τώρα μέτρο αξιολόγησης. Δεν σας αρέσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που ψηφίσανε 6 πολιτικές ομάδες και 7 δικοί σας, αλλά είναι μέτρο αξιολόγησης.
της κυβέρνησης της Δημοκρατίας, η κολλητή του κυρίου Μητσοτάκη που κάνουν και διακοπές μαζί, κυρία Φοντερ Λάιεν, που σε λίγο καιρό θα είναι και παρελθόν. Ούτε οι δικοί σας δεν θέλουν. Στο συνέδριο του Λαϊκού Κόμματος το 50% των ψήφων πήρε. Ήδη είναι παρελθόν και ευτυχώς για το μέλλον της Ευρώπης. Είδαμε τι συνέβη κατά την εποχή της. Ποιο ρόλο έπαιξε στις μεγάλες γεωπολιτικές κρίσεις. Τροχονόμος. Τροχονόμος. Αλλά θα τα πούμε αυτά τις επόμενες εβδομάδες πρώτων ευρωπαϊκών εκλογών. Εδώ υπάρχουν δείκτες συγκεκριμένοι. Στην Παγκόσμια Τράπεζα, στους δείκτες διακυβέρνησης, η Ελλάδα υποχώρησε στην 80η θέση από την 74η. Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδας, η Ελλάδα υστερεί σε τομείς, όπως η αποτελεσματική λειτουργία του κράτους, η επιτάξεις απονομής δικαιοσύνης, η καταπολέμηση της γραφειοκρατίας. Έχουμε μια αγορά ανεξέλεγκτη, χωρίς ρύθμιση. Καρτέλ παντού. Στη Eurostat, ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή είναι 3,2 τον Απρίλιο, αλλά στην Ευρωζώνη 2,4. Στον πάτο της Ευρώπης αγοραστική δύναμη. Στον πάτο της Ευρώπης σε πολύ σημαντικά θέματα όπως είναι το κοινωνικό κράτος. Ποιο δείχνει να πρωτοπιάσουμε? Και λέτε ότι αγωνιζόμαστε για να εκθέσουμε την Ελλάδα. Οι δείχτες εκθέτουν την κυβέρνησή σας. Αξίζει λοιπόν στο ελληνικό λαό κάτι καλύτερο από εσάς. Γι' αυτό λοιπόν αγωνιζόμαστε πρώτων ευρωπαϊκών εκλογών για να έχει ο ελληνικός λαός μια επιλογή προοδευτική, ρεαλιστική, σοβαρή. Και όχι μια επιλογή που περιφρονεί τα μεγάλα του κοινωνικά ζητήματα. Σήμερα ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέγεται το επίδομα μητρότητας. Δύο φορές το φέραμε σε τροπολογία. 1,5 χρόνο πριν το δώσετε, το φέραμε με τροπολογία και το καταψηφίσατε. Γιατί λέγατε λαϊκιστές, λέει, δεν έχουμε λεφτά. Και πού τα βρήκατε τώρα? Δεν είχατε υπέρεσοδο του ΦΠΑ πέρυσι? Μια χαρά είχατε. Πέρυσι υπέρεσοδο του ΦΠΑ. Και το φέρατε τώρα? Διότι είστε αποκομμένοι από την κοινωνική πραγματικότητα. Θέλετε να λύσετε το δημογραφικό και δεν στήριξατε εξ αρχής το επίδομα μητρότητας. Υπουργείο Οικογένειας και έλλειφος. Χθες φέρατε το νόμο για να έχουμε Υπουργείο Οικογένειας. Λοιπόν, όλα αυτά είναι πολύ μεγάλα ζητήματα. Και δεν μπορεί ο Πρωθυπουργός να αντιμετωπίσει εκβιάζοντας για σταθερότητα. Ποια σταθερότητα? Σε λίγο θα έχετε πάνω από 160 βουλευτές. Ποια σταθερότητα παίζετε? Ένα μόνο κρίνεται στις ευρωπαϊκές εκλογές. Αν θα υπάρχει εμπόδιο στη μεγάλη και κλιμακούμενη αλαζονία σας. Αν θα υπάρχει ανάκομα στο πελατειακό κράτος μέσα από μια ισχυρή και σοβαρή αντιπολίτευση. Αλλά επισύει τον κίνδυνο της σταθερότητας. Θέλω κλείνοντας να σας πω ότι χθες υπήρξε μια τηλεμαχία της κυρίας Φοντερ Λάιεν, η οποία τι είπε? Για να δείτε ότι εδώ παίζεται ένα παιχνίδι απίστευτο. Ο Πρωθυπουργός και κολλητός της βάζει απέναντί του την ακροδεξιά κατά το δοκούν. Όταν θέλαν το Βελόπουλο για την ΑΔΑΕ, μια χαρά συνεργαστήκαν. Τώρα τον θυμηθήκαν με τις εκκλησίες. Κυρία Φοντερ Λάιεν, λοιπόν, τι αποκάλυψε? Ότι λέει, εντάξει, άμα δεν μας γίνει ο μεγάλος συνασπισμός, και η κυρία Μελώνη, και το ECR, άρα Όρμπαν, άρα μια χαρά ανοίγεται την πόρτα στην ευρωπαϊκή ακροδεξιά που κατά τα άλλα θέλετε να αντιμετωπίσετε. Δηλαδή λέτε στην Ελλάδα, ελάτε να μας ψηφίσετε για να μην ενισχυθεί η ευρωπαϊκή ακροδεξιά, αλλά την ίδια ώρα η κυρία Φοντερ Λάιεν λέει, ψηφίστε μας για να συνεργαστούμε με την ευρωπαϊκή ακροδεξιά άμα δεν μας γίνει ο μεγάλος συνασπισμός. Ξέρετε, θα ακούσουμε πολλά από σας, πάρα πολλά, αλλά έχουμε πολύ μεγάλη ψυχραιμία και με πολύ μεγάλη πίστη στον αγώνα μας. Πέτυχε, λέει, η επιστολική ψήφο, αλλά το 1/4 από αυτούς που έχουν γραφτεί είναι εκτός Ελλάδας. Μεγάλη επιτυχία. Λέει, γιατί ζητάτε, λέει, την ψήφο των Ελλήνων από Δήμων, αφού, λέει, εμείς φέραμε τη δυνατότητα αυτή. Δηλαδή, επειδή το ψήφισατε μόνοι σας, να τους πούμε ότι πρέπει να ψήφουμε μόνο Νέα Δημοκρατία. Φοβερά επιχειρήματα.
Φοβερό, φοβερό. Δηλαδή, εδώ σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης έδωσε φοβερά, έδωσε τα ρέστα του. Τα ρέστα του. Λέει, δεν το ψηφίσατε, δεν δικαιούσε την ψήφο των Ελλήνων από Δήμων ή όσων θα αξιοποιήσουν αυτή τη δυνατότητα. Ξέρετε, είμαι σίγουρος ότι το πρώτο βήμα που θα ανοίξει την πόρτα της εξόδου στη Νέα Δημοκρατία είναι η 9η Ιουνίου. Την 9η Ιουνίου θα ανοίξει η πόρτα. Στις επόμενες εκλογές, εθνικές εκλογές, θα είστε παρελθόν. Γιατί? Γιατί ούτε φιλοευρωπαϊστές είστε, ούτε αξιακά κινείστε, ούτε αξιοκράτες είστε, ούτε μεταρρυθμιστές είστε. Είστε στιγνοί υπάλληλοι της εξουσίας σας. Είστε όλοι υποταγμένοι στην εξουσία του κύριου Μητσοτάκη. Και ξέρετε από πού φαίνεται αυτό? Από το ότι δεν πήγε ένας από εσάς στη δικαιοσύνη απέναντι στο παρακράτος των υποκλοπών. Ένας από εσάς δεν είχε τη δημοκρατική ευαισθησία απέναντι στους αγώνες των προγόνων μας για να φέρουμε τη δημοκρατία στον τόπο και να σηκωθεί να πάει στον Άριο Πάγο για να πει ως εδώ το παρακράτος, το όποιο παρακράτος, το όποιο παρακράτος. Είστε υπόδουλοι της εξουσίας του κύριου Μητσοτάκη. Την 9η Ιουνίου λοιπόν σας αξίζει μήνυμα αποδοκιμασίας και είμαι σίγουρος ότι θα σας το στείλει ο ελληνικός λαός. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Ανδρουλάκη. Θα δώσουμε το λόγο τώρα.